Ωραίο, κέφι, ωραίο. Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό, ε. Μπράβο, Βαγγέλη. Δες τι ωραία και με τη ρίγα. Πολύ εντύπωση. Δες τι ωραίο. Μπράβο, Βαγγέλη. Το συνειδητοποίησα, αλλά και εγώ πώς ρουφήχτηκα. Μπήκα μέσα. Ο Μάριος και ο Γιάννης είναι ελεύθεροι. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η ερώτηση. Γελάει ο influencer. Ρε, πού τη βρήκε η κάμερα, τον influencer. Ρε, Δημήτρη, μας βγαίνει ο λόκο. Δηλαδή και ο άλλος κάθεται και αναφανδών εμφανίζεται μια κάμερα. Να, πες μας λίγο. Α, μην αγγίζεστε, μην αγγίζεστε, μην αγγίζεστε. Friendly εκπομπή. Για πείτε μου, η ερώτηση είναι αρχικά αλήθεια, γενικά για την εκπομπή. Η δεύτερη, είστε ελεύθεροι. Ναι. Ωραία απάντηση. Ο influencer. Δεν απαντάει, κάνει influencing. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω που έχει ο Γελάρη και ο άλλος δίπλα. Συγγνώμη, τι δεν ξέρεις. Μήπως τώρα που θα το άκουσε αυτή η κοπέλα που δεν ξέρεις, το μάθες. Τι είπε. Είναι περίπλοκο. Είναι περίπλοκο. It's complicated. Τρελανέ με ρε, Ινφλου. Να πάτε στο σπίτι της κυρίας Μάρας. Όχι στην Κατκέν, βγείτε. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης μας είναι ελεύθερος. Γιάννη, εσύ γιατί είσαι ελεύθερος. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, τόσο όμορφο. Κάτι θα έχει σφύριγμα. Αλλιώς δεν. Αυτά φεύγουν πρώτα. Μας έχεις μείνει στο. Καλοκαιράκι. Ο άλλος έχει. Πω, πω. Ελλάδα, συγγνώμη. Αν θες να αλλάξω γνώμη. Εγώ πια ειλικρινά, δηλαδή και να δω στελέχη του Sky και μου πούν βλέπουν την εκπομπή, δεν το πιστέψω. Αν ήμουν εγώ στέλεχος, μαύρο έδειχνε. Έβαζα μαϊσταλινόξ τα πρώτα, τα περσινά. Ή έβαζα τώρα το μεσημέρι το γιατρό αυτό που έχει θέμα αλλά κάνει εγχειρήσεις, το τουρκικό. Ή έβαζε επανάληψη στο Survivor. Πολύ ωραίο πρόγραμμα ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Χωρίσαμε πριν δύο μήνες. Σήμερα έχει γενέθλια, να του στείλω μήνυμα. Τι ρωτάς, βρε αγαπούλα μου, άμα το νιώθεις, πες και χάμουν χρόνια πολλά, ευχή είναι. Αν δεν το νιώθεις, μα δεν είναι τώρα. Δεν γίνεται. Βέβαια, αυτά τα μηνύματα να ξέρετε ότι αν γίνει διαφορετική ανάγνωση, μπορεί να πιστέψει η άλλη πλευρά. Μπράβο, αγόρι μου, έσκαγα. Η άλλη πλευρά ότι θέλει επ-αν ασύνδεση. Άμα δεν θε επ-αν ασύνδεση. Εγώ πια με φόβο ζωή, εδώ, με φόβο ζωή, αλλά πάση περιπτώσει. Γνώρισα κάποιον στην καραντίνα, άκου βάσια. Ήθελα να στα πω, αλλά δεν είχα χρόνο. Γνώρισα κάποιον στην καραντίνα μέσω Instagram. Α, ναι. Θέλει να ανέβει Θεσσαλονίκη να με δει. Μπράβο του. Ναι, τι κάνω. Ελληνική ταινία. Όχι, δεν θέλει πολύ κόσμο. Αρχικά να έρθει από Ιούνιο και μετά να έχετε ένα καφέ να πιείτε. Δηλαδή, μη. Καλά, στο σπίτι θα το πιούνε. Μα στο σπίτι. Σπίτι κατευθείαν. Παιδιά, έχετε δει και στο Instagram που λέει reality Instagram. Αν έχεις δει μόνο Instagram, μπορεί το reality να μην θες να περάσει το κατόφλι. Άκου τώρα η Σοφία μου που μπορεί να φτάσει. Και το βγάζω και το πετάω. Ζήτα FaceTime. Ζητάτε FaceTime, που είναι η αλήθεια, ούτε έτσι! Τρελάθηκα τώρα, τρελάθηκα. Δεν ξέρω τίποτα. Τώρα έρχεται από πάνω, επιφύτηση. Αυτή η πετσέτα γι' αυτό φοριέται, γιατί επικοινωνώ με την αράχνη που δεν την έχετε πάρει. Σως! Πολύ σημαντικό. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ο Πέτρος. Έχει κανένα δίδυμο αδερφό. Τον βλέπουμε. Αυτός είναι ο αδερφός του Πέτρου. Πέτρο. Πέτρο. Όχι, τι. Αδερφές έχω. Πάρ' το πως θες. Έχω δύο αδερφές, ρε παιδί μου. Αυτό. Είναι τρεις αδερφές. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Τρεις ή δύο, γιατί... Α, δύο αδερφές. Τόσο δύο και εσύ. Δύο και εγώ. Εντάξει. Προκάλεσε τον Αρναούτο. Πέτρο, 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 Πέτρο. Πέτρο, τίποτα, τσεκάρω, λέω το όνομά σου. Προκάλεσε τον Αρναούτο. Γιατί να προκαλέσει τον Αρναούτο. Δεν τον προκάλεσε. Τον Αρναούτο να κάνει στήλη με μηνύματα για τους πρεστείς που είναι ελεύθεροι. Νίκο, άκου τώρα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να τον προκαλέσει τον Γρηγόρη. Ή ας μας στείλουν τα παιδιά ένα μίνι βιογραφικό. Νίκο, άκου τώρα. Άκου τώρα. Σχέση 7 χρόνια. Τι να ακούσω παραπάνω. Φαγούρα. Φαγούρα, λέει ο άλλος. Και δεν θέλει να έρθει στο χωριό μου. Τι. Τι. Πάει. Πώς θα τον τυλίξω.
θα τον ξαπλώσεις, θα πάρεις τα χέρια, τα πόδια και θα φέρεις δύο σβούρες. Τώρα, παιδιά, αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί άμα είναι στην πόλη, άμα μένει στην πόλη, για να πάει τώρα στο χωριό, δεν είναι εύκολο. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ, δεν θα έχει μια ζωή, δεν θα έχει μια δουλειά, κάτι θα έχει. Δεν είναι και. Μην το πάρεις προσωπικά. Τα λέω στο Στέλιο, με κοιτάει με στα μάτια. Δεν θα χρειαστεί να φύγεις εσύ. Εγώ εδώ μένω. Θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Μη στεναχωριέσαι, Στέλιο μου. Αντρέα! Σοκαρισμένοι ότι λέω τα ονόματά τους. Ακούς! Τώρα ναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό μου. Είσαι η χρυσή τηλεόραση, το ξέρεις. Εσύ είσαι τα αποσπάσματα. Γιατί βάζουμε ξένες εκπομπές. Ανδρέα, σε περιμένω στην καντίνα να χορέψουμε σταυρούλα. Έτσι κι αλλιώς και τώρα που θα είσαι χωρισμένος, θα πας μια βόλτα. Λέω άλλο ένα τελευταίο. Όποτε λέω στην κοπέλα μου να κάνουμε σεξ, μου λέει άσε με, βλέπω μούτσι. Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο σας πιάνει η λύσα 3 με 5, ας πούμε, που κάποιοι άνθρωποι δουλεύουμε ζωντανά στην τηλεόραση?